Καλό μεσημέρι και καλώ ήρθε. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Πραγματικό το όντω. Καλό μεσημέρι σε όλου. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Επίση, επίση. Ε, να ξεκινήσουμε από λοιπόν... πού θε. Α ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή από, την Ανατολή, από το ένα μέτωπο του πολέμου. Οι επιθέσει του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων συνεχίζονται κόστη. Η τελευταία επίθεση στη Ράφα, ε, όπου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναζητούν εκεί καταφύγιο, μετράει ήδη 24 νεκρού, σύμφωνα με mm. κάποιε δημοσιογραφικέ πηγέ και σύμφωνα με το Reuters. Οι τραυματίε είναι ε, ε, δεκάδε και ήδη τώρα, αυτέ τι μέρε, ήδη από εχθέ, έχει ξεκινήσει και μία προσπάθεια έτσι, συνομιλιών και συζητήσεων. Στο Ριάτ στην Αίγυπτο για κατάπαυση του πυρό. Δεν, δεν έχουν αποκαλυφθεί αρκετέ πληροφορίε όσον αφορά την πρόταση τη Χαμά για μια κατάπαυση του πυρό. Όμω, σύμφωνα ξανά πάλι έτσι με κάποιε δημοσιογραφικέ πηγέ και όσο αναφέρουν τα διεθνή μέσα και ιδίω το ε, Reuters αξιωματούχοι τη ε, Χαμά δήλωσαν πω μια αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον Χαλίλ Αλχά -Χα, για τον υπαρχηγό τη mm. ε, Χαμά θα συζητήσει μια πρόταση για κατάπαυση του Πυρός. Ε, η πρόταση αυτή περιλαμβάνει μια συμφωνία για την απελευθέρωση λιγότερων από 40 ομήρων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων που κρατούνται στις φυλακές του ε, Ισραήλ. Και μια δεύτερη, ναι, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Να δεύτερη φάση ναι. είναι. Να ολοκληρώσουμε μόνο αυτό κόσμο. Και μια δεύτερη φάση εκεχηρία που να περιλαμβάνει έτσι μια περίοδο ηρεμία. ουσιαστικά αυτό είναι η συμβιβαστική απάντηση του Ισραήλ στην πρόταση ε, τη Χαμά για μόνιμη κατάπαυση ναι. του πυρό. Κάτι που το Ισραήλ δεν, δεν θέλει. Ο Μπίνγκεν, ο οποίο πηγαίνει έρχεται στην, στην περιοχή, είπε ότι βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο στάδιο από ό,τι τι προηγούμενε φορέ σχετικά με την εκεχηρία αυτή. Αλλά το θέμα δεν είναι ακριβώ αυτό. Το θέμα είναι πώ πόσοι θα απελευθερωθούν από την πλευρά του Ισραήλ και πόσοι, γιατί πρέπει να υπάρχει ανάλογος αριθμός από την πλευρά της Χαμάς. Το ερώτημα όμως είναι πώς είναι ζωντανή μη ενστολή. Δηλαδή πολίτες οι οποίοι έχουν πέσει στα χέρια της Χαμάς από τις 7 του Οκτώβρη. Γιατί οι ένστολοι υπάρχουν με βάση της όσα μπορεί κανείς να γνωρίζει από την περιοχή. Υπάρχουν πολλοί. Αλλά οι περισσότεροι μη ένστολοι, δηλαδή πολίτες οι οποίοι έπεσαν στα χέρια των τρομοκρατών της Χαμάς πολλοί από αυτούς έχουν ήδη σκοτωθεί είτε από την αντεπίθεση που έκανε το Ισραήλ είτε από ενέργειες που έκαναν οι ίδιοι, τα ίδια τα μέλη της Χαμάς και ουσιαστικά σκότωσαν αυτούς τους ομίρους. Και τώρα εκεί υπάρχει ένα θέμα αν μπορεί ο ένας να δώσει τον ίσο, ίδιο αριθμό με, τον άλλο. Η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώ. Δηλαδή εδώ τα επίσημα τουλάχιστον στοιχεία, σύμφωνα με αυτά τα επίσημα στοιχεία, γίνεται λόγος για πάνω από 34.000 νεκρούς έτσι. 34.500, που σίγουρα οι, οι, οι απώλειε είναι πολλέ παραπάνω. Το 70% αυτών είναι μικρά παιδιά και γυναίκε. Άμαχη, γενικά. Είναι άμαχη. είναι άμαχη. Γι' αυτό και ουσιαστικά υπάρχει μια είδηση η οποία. Παίζει εδώ και κάποιες κα, και κα, η κατάσταση κα, έχει ξεφύγει Κώστα, ώρες και αφορά τον Μενιαμίνη Τανιάχου και το διεθνές Ποινικό δικαστήριο της Χάκης. Για πες μας τι ακριβώς. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό. Όχι. Φήμες είναι, αλλά όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Υπάρχουν λοιπόν πληροφορίες ότι ο ε, ο Πενιαμίν Νετανιάχου κινδυνεύει με ένταλμα σύλληψη Κώστα από το Διεθνέ Δικαστήριο του ε, το Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τη Χάγη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η προοπτική και. Τη στιγμή που ακούμε αυτές τις συζητήσεις, αυτές τις πληροφορίες, ε, υπάρχουν ε, επίσης, ε, ε, ακούμε επίσης ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ηγείται μια σε έτσι αδιάλειπτης τηλεφωνικής εκστρατείας για να αποτρέψει αυτό το ένταλμα τέτοιο, σύλληψης, ναι. εάν φυσικά κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί και ισχύει, η οποία επικεντρώνεται ειδικά στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών του Τζο Μπάιντεν. Ναι, και βέβαια να θυμίσω ότι η ένταλμα σύλληψη έχει εκδοθεί και για τον Πούτιν το προηγούμενο διάστημα. Και, όχι, συγγνώμη, όχι μόνο δηλαδή κατά του Νετανιάχου, αλλά και άλλων Ισραηλινών. Ηγετικών ναι, στελεχών ναι. τη κυβέρνησή του, δεν, δεν, έχουν αναφερθεί ονόματα. Ε, ουσιαστικά είναι φήμε, γι' αυτό καλό είναι να μην αναφέρουμε. Απλώ το όνομα του Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι οποιοδήποτε. Ε, ε, έλεγα ότι και για τον Πούτιν υπήρχε το ένταλμα σύλληψη. Όχι τι, θα, α, το, αν και εφόσον υπάρξει, θα πάει κάποιο να τον συλλάβει. Ε, γιατί αυτό δεν, 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 υπάρχει περίπτωση. Αλλά επί ότι ο Πούτιν δεν έχει κάνει ταξίδια στο εξωτερικό ενώ θα μπορεί μπορούσε να τα είχε κάνει, γιατί πάρα πολύ απλά σε κάποιε χώρε, όπω παραδείγματι στη Νότια Αφρική που έπρεπε να πάει να μεταβεί για τη σύνοδο των BRICS, δεν πήγε γιατί η Νότια Αφρική είναι, ε, έχει συμφωνήσει με το, με, για Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο και έχει κάνει την αγωγή και κατά του Ισραήλ γιατί, για, 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 τα, για, αυτά που συμβαίνουν στη Λέρα τη Γάζα. Και δεν πήγε ο Πούτιν τότε για να μην συλληφθεί. Έτσι. Βέβαια, το ίδιο ασ... μπορεί να συμβεί και με τον Ιντανιάχου, εάν και εφόσον υπάρξει ένταλμα. Και να θυμίσουμε, Κώστα, εδώ πέρα και την τελευταία δημόσια δήλωση του Νετανιάχου σχετικά με τον πόλεμο, Ανέφερε ότι οι επικείμενε αποφάσει του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε και στον άλλο πόλεμο, στον πόλεμο της, ε, ε, στην Ουκρανία. Εκεί όπου έχει συμφωνηθεί εδώ και αρκετέ ημέρε να δοθεί επιτέλου η βοήθεια από την πλευρά του Αμερικανικού Κογκρέσου. Το θέμα είναι πότε θα φτάσει αυτή η βοήθεια. Αν και κάποιοι λένε ότι ένα μέρο τη ήδη έχει πάει. Ε, τι γίνεται όμω στο μέτωπο, γιατί θα πάει, έχει πάει, υπάρχει όμως τρόπος να χρησιμοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί επαρκώς για να αντιπαρατηθούν οι Ουκρανοί με τους Ρώσους. Για δώσ' μας στοιχεία. Οι επιθέσει λοιπόν τη Ρωσία κατά τη Ουκρανία συνεχίζονται. Ο αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία, ο Αλεξάνδρ Σίρσκι, δήλωσε ότι η κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου έχει επιδεινωθεί λόγω των πολλαπλών ρωσικών επιθέσεων. Στην ουσία, η Ρωσία εκμεταλλεύεται την υπεροχή τη πριν έρθει βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Κόστο, όπω είπε εσύ, μπορεί να έχει φτάσει ένα μέρο αυτής αυτή ναι. τη βοήθεια, του πακέτου βοήθεια ύψου 60,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ε, όπω ανέφερε λοιπόν ο Σίρσκι σε ανάρτησή του στο Telegram, οι ουκρανικέ δυνάμει έχουν αποσυρθεί από θέσει στην ανατολική περιοχή του Ντονιέτσκ. Επίση, τόνισε ότι η Ρωσία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ακριβώ την υπεροχή τη αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και παραδέχεται επίση και την απώλεια εδαφών, λέγοντα ότι η Ρωσία έχει εξασφαλίσει τακτικές τακτικέ επιτυχίε σε, κάποιους κάποιου τομεί, ορισμένους κάποιου Ναι, και είναι πολύ σημαντικό βέβαια να, 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 να πούμε ότι ε, έχουν δηλώσει κατά το παρελθόν Πολάκης και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ε, Ουκρανοί, τηρώντα κυρίω τον όρο της ανωνυμία, δεν θέλησαν ουσιαστικά να, να πουν ε, το, το όνομά τους σε διεθνή μέσα ενημέρωση, ότι ε, είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση στο μέτωπο για αυτού εξαιτία τη έλλειψη ε, πολεμικού υλικού που ε, και κάποιοι άλλοι έχουν πει, επί παραδείγματοι ακόμα και τα στελέχη του ΝΑΤΟ, ότι αλλά ακόμα και ο Μπλίνκεν το, το, δήλωσε ότι αν ε, εάν δεν πάει άμεσα η βοήθεια, μέχρι το, μέσα στο 24 θα χαθεί οριστικά και αμετάκλητο ο πόλεμο. Και, το και ενώ, για τους και μου Ουκρανούς. κάνει εντύπωση, Κώστα, ότι ναι. ενώ λοιπόν αναμένεται να φτάσει αυτή, αυτό το πακέτο βοήθεια στην Ουκρανία από τι ΗΠΑ, τη τις Αμερική, οι Ουκρανοί συνεχίζουν και αναζητούν ε, κεφάλαια και τρόπου να καλυφθούν οι ανάγκε του Ουκρανικού στρατού ε, στην πόλη Ρίβνε, μάλιστα, οι αρχέ αναφέρουν ότι αφαιρούν τα μετάλλια από μνημεία και αγάλματα τη Σοβιετικής, Σοβιετικής Εποχή προκειμένου να πουληθούν και τα έσοδά του να πάνε σε αγορέ drone και στρατιωτικού εξοπλισμού. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Προφανώ γιατί. και θα κλείσουμε με αυτό. Δεν είναι, δεν είναι κρίσιμη και δύσκολη μόνο στο μέτωπο. γιατί υπάρχουν και υποδομέ. Γιατί καλό είναι να έχει, επί παραδείγματοι, τα οπλικά συστήματα για να ανταπεξέλθει σε επιθέσει ή σε αντιεπιθέσει, Αλλά αν δεν υπάρχει γέφυρα να μπορεί ξέρω εγώ, το άρμα να περάσει από τη γέφυρα, πώ θα περάσει. Ε, γι' αυτό η βοήθεια που δίδεται στην Ουκρανία είναι. Το μεγαλύτερο μάλλον, ποσοστό τη είναι σε οπλικά συστήματα, αλλά ένα πολύ επίσης σημαντικό ποσοστό στην αναγέννηση και στην ε, ανακατασκευή υποδομών. Είτε αυτέ αφορούν δρόμου, είτε αυτέ οι υποδομέ αφορούν ενεργειακά ζητήματα, γιατί πρέπει να υπάρχουν ηλεκτρικοί σταθμοί, έτσι ώστε να υπάρχει ρεύμα. Γιατί χωρί ρεύμα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχει κάτι άλλο. Ε, Κώστα, θα ήθελα να προσθέσω μόνο ότι το, γεγον... το γεγονό ότι η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώ φαίνεται και. Από το πιο αυστηρό πλαίσιο επιστράτευση πλέον. Να θυμίσουμε ότι από την ημέρα που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, πριν από δύο χρόνια, η χώρα έχει τεθεί σε ισχύ, στρατιωτικο... έχει... ισχύ στρατιωτικό νόμο στην Ουκρανία. Ναι. Πλέον εξετάζονται και μέτρα προκειμένου να γίνει πιο αυστηρό αυτό το στρατιωτικό πλαίσιο, καθώ πολλοί άνδρε Ουκρανοί είτε φεύγουν στο εξωτερικό είτε αρνούνται να παρουσιαστούν ε, στα στρατολογικά γραφεία. Σωστό είναι αυτό. Γιατί Αναζητούμε έχουμε πει λοιπόν και εξοπλισμό και πο κεφάλαια φορές ότι και στρατιώτε. Είναι σημαντικό να υπάρχει οπλισμός αλλά τον οπλισμός οπλισμό στι περισσότερε χρειάζεται και το στρατιώτη για να μπορέσει να τον χειριστεί. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σαρά.